Δεν είναι μομφή, αλλά θέλω να το ρωτήσω τώρα στην αρχή. Τα στοιχεία που δίνατε στον τύπο ήταν τα αληθινά στοιχεία της κατάστασης ΠΑΕ? Τα στοιχεία που δίναμε στον τύπο υπάρχουν ακόμα και τώρα, νομίζω, δημοσιευμένα στο site της ΠΑΕ. Πάντα σας λέγαμε και θυμηθείτε το ότι επειδή δεν έχει κλείσει ο ισολογισμός, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για μικρή διαφορά. Γιατί εμείς κάναμε παρουσίαση πριν κλείσει επισήμως ο ισολογισμός. Κύριε Νικολαίδη, δεν μιλάμε για μικρή διαφορά. Είπατε τώρα ήταν 8,5 εκατομμύρια ευρώ το άνοιγμα. Ήταν το 8 εκατομμύρια περίπου τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο, γίνανε αρκετές μεταγραφές. Ναι. Αν θυμόσαστε καλά. Ναι, αλλά εδώ παρουσιάζεται το άνοιγμα 4.800, δεν το παρουσιάζεται 10. Προσπαθώ να σας πω ότι τον Αύγουστο, δύο μήνες αργότερα, το άνοιγμα το παρουσιάζεται επισήμως προς τον τύπο 4.800, δηλαδή στο 50% μείον. Θα σας πω για να σας εξηγήσω. Αλλά μπερδεύεστε με τα νούμερα. Άλλο το άνοιγμα που έρχεται από την προηγούμενη χρονιά, ίσως εγώ το λέω λάθος, και άλλο το ότι χρειάζεται η ομάδα 8 εκατομμύρια ευρώ για να παραμείνει με το ίδιο budget για την επόμενη περίοδο. Το άνοιγμα του 2007-2008, έσοδα-έξοδα, ήταν 4 εκατομμύρια περίπου. Το να παραμείνει η ομάδα όμως με 15 ευρώ και την επόμενη περίοδο απαιτούσε 8 εκατομμύρια από τους μετόχους, ας πούμε. Υπήρχαν απαιτήσεις 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την ομάδα με το ίδιο budget, το οποίο ήταν πάρα πολύ ψηλό το 2007-2008. Και είχαν συμφωνήσει με το και να την κρατήσετε. Συγγνώμη, αλλά μονοπολώ τη συζήτηση, συνάδελφοι. Ναι. Είχαν συμφωνήσει να το κρατήσετε. Δηλαδή, τον Αύγουστο παρουσιάζεται η κατάσταση. Τέλος Αυγούστου είναι. Ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν. Σαν να έχουν συμφωνήσει. Είχαν συμφωνήσει λίγο πιο χοντρό, ξέραν. Ξέραν τι γίνεται, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, τι κοστίζουν. Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό. Για το αν ήξεραν, αν είχαν συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων αν πάνω στα οικονομικά. Σε κάποια απόφαση. Ωραία. Τον Ιούνιο του. Το τέλη Μαΐου του 2008 έκανα πρόταση στους μετόχους ότι η ομάδα πρέπει να πουληθεί. Μαζί μου είχε συμφωνήσει ένας μέτοχος. Οι υπόλοιποι μέτοχοι είπαν ότι θα μπούμε να στηρίξουμε την ομάδα. Συγγνώμη, είπατε τον Ιούνιο. Τέλη Μαΐου, νομίζω, του 2008. Πριν την χρονιά. Πριν την παρέτηση. Πριν το mail. Ναι. Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Υπήρχε αγοραστής. Υποδείξατε, προτείνατε. Όχι. Είπα από τη στιγμή που για άλλη μια φορά είμαι αναγκασμένος να ζητήσω χρήματα να μπουν στην ομάδα, από τη στιγμή που εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, γιατί είχα συμμετάσχει σε τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, προτείνω ότι η ομάδα μπορεί να πουληθεί. Έχουμε ένα έλλειμμα για να παραμείνει το budget 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τρεις προτάσεις στα χέρια μας για να πουλήσουμε τρεις παίχτες 9 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα άνοιγμα. Έχουμε διακανονισμό υποχρεώσεις 15 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχουμε καμιά διάθεση να ξαναβάλουμε λεφτά στην ομάδα, προτείνω να πουληθεί η ομάδα. Εκτός από ένα μέτοχο, οι υπόλοιποι θέλανε προς τιμήν τους να στηρίξουν την ομάδα και να είναι το ίδιο δυνατή και τον επόμενο χρόνο. Ποιο μέτοχο? Δεν έχει. Μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά νομίζω δεν έχει καμία σημασία να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Έγινε αυτή η κουβέντα. Πάρθηκε η απόφαση να μπουν λεφτά και να στηριχτεί η ομάδα. Ζήτησα budget από τον κύριο Θανόπουλο μετά από αυτή την απόφαση, διότι ο κύριος Θανόπουλος ήρθε στην ομάδα για να μπουν σε μια τάξη τα οικονομικά, διότι με μένα δεν ήταν σε τάξη. Υπήρχαν ελληματικές χρήσεις και είχε χαθεί λίγο εμπιστοσύνη των μετόχων προς το πρόσωπό μου. Οπότε το όλο σχέδιο ήταν ότι έρχεται ο κύριος Ανόπουλος, αναλαμβάνει προπονητικό κέντρο, γήπεδο, οικονομική διαχείριση της ομάδας. Θα δύο πράγματα να μάθει εμείς. Προπονητικό κέντρο και γήπεδο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι οικονομικοί διευθυντές της ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν προσλήψεις των μετόχων. Όλοι. Ήταν άνθρωποι των μετόχων. Αυτό για να ξεκαθαρίσω, όχι κάτι απέναντι στους μετόχους, απέναντι στον κόσμο που νομίζετε ότι εγώ ήμουν σε μια ΑΕΚ και έκανα τα πάντα χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα. Δεν έχω προσλάβει ποτέ οικονομικό διευθυντή. Ήταν όλοι άνθρωποι των μετόχων. Κατά παρέκκληση της συμφωνίας που είχατε κάνει το 4. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Αυτό ήταν προφορικό. Το είχαν ζητήσει. Μου λέτε για τα 5 χρόνια που θα κάνω management. Σας λέω για το συμβόλαιο που υπέγραφε κάθε μέτοχος μαζί σας για τον τρόπο δεν με τον οποίο. Δεν υπάρχει συμβόλαιο που υπέγραφε κάποιος μέτοχος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή ως. Υπήρχε ως ιδέα. Και αυτό το έκαναν και το ζητήσαν. Αν λέτε υπήρχε ως ιδέα, εννοείται ότι συντάχθηκε. Συντάχθηκε. Αυτή η επιστολή συμφωνίας. Ναι. Αλλά δεν υπογράφτηκε ποτέ. Συντάχθηκε από τους τρεις πρώτους μετόχους για να έχουν μια ασφάλεια το ότι όποιος και να μπει μέσα, ο Ντέμις θα είναι μπροστά. Αλλά δεν νομίζω ότι πέρα από τους δύο πρώτους να έχει υπογράψει κανείς. Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ μια τέτοια σχέση μεταξύ των μετόχων. Το οποίο μπορείτε να μάθετε νομίζω και πολύ, πολύ γρήγορα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα. Γιατί ο λόγος που έγινε αυτό ήταν το ότι δεν μπορούσα εγώ, δεν είχα καμιά εμπειρία να κρίνω ή να μπλέξω με τα οικονομικά μια ΠΑΕ. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω το ότι. Για τα ελλείμματα, έτσι. Απλά λέω
ότι ο έλεγχος υπήρχε και οι οικονομικοί διευθυντές ήταν όλοι άνθρωποι των μετόχων. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Τη στιγμή που όλοι οι οικονομικοί διευθυντές ήταν επιλογές των μετόχων, δικαιολογείται εκ των υστέρων δύο μέτοχοι, ο κύριος Νοτιάς και ο κύριος Παπάς, να λένε πρέπει να κάνουμε ένα νέο έλεγχο της πενταετίας για να δούμε πού πήγαν τα λεφτά? Θεωρητικά δεν ήξεραν πού πήγαν τα λεφτά. Θεωρητικά ξέρουν πού πήγαν τα λεφτά. Θέλω να πω, λάμβαναν ενημέρωση. Αυτό βεβαίως είναι μεγαλύτερη μορφή προς τη διαχείριση αυτής της πενταετίας από τα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων στα οποία. Δεν ξέρω αν είναι μορφή αυτό ή απλά θέλουν να αποδείξουν οι ίδιοι μέτοχοι το ότι τα χρήματα πήγανε κάπου συγκεκριμένα και δεν πήγανε κάπου τα οποία πετάξαμε. Μα ο οικονομικός έλεγχος δεν θα αποδείξει τέτοιο πράγμα. Ο οικονομικός έλεγχος απλά θα επιβεβαιώσει τους ισολογισμούς που δημοσιεύονται. Είναι παράδοξο. Αλλά υπάρχει νομίζω και μια. Υπάρχει μια πρόταση όμως από την Ευρωπαϊκή να γίνει και διαχειριστικό. Για την ώρα ξεκίνησε οικονομικός. Γι' αυτό λέω. Ο οικονομικός τι θα αποδείξει? Ότι ο ισολογισμός που δημοσιεύτηκε είναι σωστός. Είναι και εντελώς οξύμορο οι ίδιοι μέτοχοι μιας εταιρείας που δημοσιεύουν τον ισολογισμό να ζητούν δύο μήνες μετά να γίνει οικονομικός έλεγχος για να επιβεβαιώσουν τον ισολογισμό που ήδη δημοσίευσαν. Από ό,τι θυμάμαι, μια δήλωση και του κ. Κανελόπουλου ήθελε να αποδείξει το ότι όσα σας είχαμε πει είναι έτσι. Οπότε κάνουμε έναν έξτρα έλεγχο με εργοτούς λογιστές για να αποδείξουμε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μην μου βάζετε να κρίνω τι έγινε. Ναι, μια χαρά γίνεται και εγώ το θέλω. Η αλήθεια είναι όμως ότι στα ρεπορτάζ των εφημερίδων που εκεί δεν μπορούν. Θέλετε και διαχειριστικό, μισό λεπτό, Βασίλη. Θα θέλετε και διαχειριστικό. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Οτιδήποτε έλεγχος γίνει μέσα στην ΠΑΕΑΕΚ μετά από όλα αυτά που ακούω τον τελευταίο χρόνο είναι προς καλό. Έχετε δικαίωμα, ξέρετε, να τον προκαλέσετε. Έχω δικαίωμα, ναι. Και δεν το κάνετε στο πλαίσιο του δεν ασχολούμαι πια μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πώς να μπω ξαφνικά να ζητήσω διαχειριστικό όταν έχω πει ότι είμαι απ' έξω? Φυσικά, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, το ότι είμαι μέτοχος είναι απλά τυπικό. Τι σημαίνει δεν ασχολούμαι πια? Άκουσα την τελευταία σας συνέντευξη σήμερα πριν έρθω τη ραδιοφωνική και σας άκουσα να λέτε με πολύ μεγάλη ευκολία: δεν ξέρω τον κύριο Κοζόνη. Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Νοτιά. Αλλά δεν ασχολούμαι καθόλου με το ζήτημα. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που το 2004 εμπιστεύτηκαν εσάς. Δεν ήξεραν κανέναν Νοτιά, κανέναν Κανελόπουλο, κανέναν Παπά, κανέναν Γκίκα, κανέναν Γκούμα. Ήταν άνθρωποι που εσείς επιλέξατε να συνεργαστείτε. Στηρίχθηκαν πάνω σας για να μην ξαναμείνει μόνο ο ΙΑΕΚ. Και το 2009 σας ακούν να λέτε ότι περίπου δεν σας απασχολεί αν η ΙΑΕΚ θα πάει στα χέρια του κυρίου Κοζόνη. Επίσης, δεν σας απασχολεί ποιος είναι ο κύριος Κοζόνης. Δηλαδή, φανταστείτε, προς το δεν υπονοώ κάτι τέτοιο, αλλά φανταστείτε η ΑΕΚ να πήγαινε σε κυρία κάποιο νέο ψωμιάδι. Δηλαδή, εσείς θα είχατε πάρει την ΑΕΚ το 2004 για να πάει το 2009 σε κάποιο νέο ψωμιάδι. Και δεν θα σας απασχολούσε. Καταρχήν, αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Αν με απασχολεί ή όχι. Αποδεδειγμένα, ο μόνος. Όχι, όχι, σας δήλωση. Δεν ξέρω τον κύριο Κοζόνη. Δεν τον ξέρω τον κύριο Κοζόνη. Αν σας απασχολούσε, φαντάζομαι θα είχατε φροντίσει να μάθετε ποιος είναι ο κύριος Κοζόνης. Ήταν να πάρει την ΠΑΕΑΕΚ. Θα σας εξηγήσω. Αν δεν έπρεπε να ξέρετε εσείς, ποιος να ξέρει? Θα σας εξηγήσω κάτι, το οποίο έχετε ξεχάσει οι περισσότεροι και έχουν ξεχάσει και πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος, ίσως και ο κύριος Στανόπουλος, μετά από αυτή τη θητεία του, άνθρωπος που ενδιαφέρεται περισσότερο για τα οικονομικά της ΠΑΕΑΕΚ είμαι εγώ. Αυτή τη στιγμή, αν η ΑΕΚ δεν έχει να πληρώσει το δημόσιο, η δική μου περιουσία κατάσχεται. Οπότε δεν μπορείτε να λέτε δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο κύριος Κοζόνης και πού θα πάει το μέλλον. Μπορεί να σας ακούστηκα το ότι δεν έχω γνώση για αυτό το πράγμα, αλλά και φυσικά με ενδιαφέρει πού θα πάει η ΑΕΚ. Φυσικά με ενδιαφέρει να πάει καλά η ΑΕΚ, διότι σας είπα, είμαι ο μοναδικός άνθρωπος από όλη αυτή την παρέα και ο κύριος Στανόπουλος, νομίζω τώρα, που θα μου κατάσχουν την περιουσία. Δηλαδή, και έχω όχι μόνο αυτό, και απέναντι στον νόμο μοναδικός άνθρωπος. Άρα να φύγει η λάσπη. Νομικές ευθύνες. Να φύγει η λάσπη που απαιτήσατε, γιατί μας το απευθύνατε και προσωπικά στον Αντρέα και σε μένα. Όχι, δεν είπε για διάφορα. Για θέμα αεροπλάνου. Λοιπόν, ότι... επειδή κυκλοφορεί λοιπόν πολύ έντονα. Καταρχήν, συγγνώμη, για να δεν την πει αυτό που περιουσία. Είπε. Δεσμεύεται περιουσία του Νικολαίδη. Δεν παίρνω φορολογική ενημερότητα, κύριε Καραλίου. Όχι, όχι, ρωτάω. Δεσμεύεται. Λέω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ο Νικολάιδη κάτι στο όνομα. Όχι, όχι, είναι δεσμευμένη. Έχω περιουσία και είναι δεσμευμένη. Στο όνομά σας. Φυσικά. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν παίρνω φορολογική ενημερότητα. Και έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα και υπονοείται πάρα πολλά πράγματα τότε, όχι προσωπικά, έτσι, αλλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τα οικονομικά και τη σχέση μου τη ΑΕΚ με τα οικονομικά. Να σας βοηθήσω. Θα σας πω κάτι που γράφτηκε. Ότι πληρώσατε 118.700 ευρώ τον Φίβο για να γράψει τον ύμνο τη ΑΕΚ. Και πάνω σε αυτό υπονοήθηκαν πράγματα. Όπως φαντάζεστε, δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες. Για κακή διαχείριση, όχι ότι. Για κακή διαχείριση, ναι. Για τη σκοπιμότητα των χρημάτων, υποθέτω ότι γράφεται αυτό. Ναι. Όχι ότι δεν πήγαν στο ΦΥΠΟ ή στον. Το ότι πληρώσαμε 100.118, τι λέτε, για να κάνουμε ένα τραγούδι με τον Φίβο. Και αυτό θεωρείται τώρα ότι είναι μεγάλο θέμα σε όλα αυτά τα που μιλάμε. Αναφέρω ένα από αυτά.
Το ότι θα το έπαιρνα 50.000 και το πήρα 100.000. Καταρχήν, εκτός από το τραγούδι, αγοράσαμε και όλα τα πνευματικά δικαιώματα για να απαντήσω σε όλα σήμερα. Άρα, οποιαδήποτε χρήση του τραγουδιού γίνει στο μέλλον, για τα επόμενα 100 χρόνια, η ΑΕΚ δεν πληρώνει δικαιώματα σε καμιά ΕΠΗ πουθενά. Αγοράσαμε και τα πνευματικά δικαιώματα. Μετά από ένα χρόνο βγάλαμε CD, DVD, ντυμένα με αυτή τη μουσική. Η ΑΕΚ έβγαζε λεφτά και μπορεί να βγάζει λεφτά παντού. Θέλετε να πείτε το πήρα ακριβά? Πείτε το πήρα ακριβά, okay. Πήγα στον καλύτερο, έγραψε κάτι πάρα πολύ όμορφο, πείτε ότι το πήρα ακριβά, θα μπορούσα να το πάρω και με 50.000. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μισό λεπτό. Αν η ΑΕΚ έβγαζε λεφτά. Αν η ΑΕΚ ξόδευε ή σπαταλούσε πράγματα, είμαι ο πρώτος άνθρωπος που τον ενδιαφέρει. Έχω βάλει το μεγαλύτερο μέρος αναλογικά με τους υπόλοιπους της περιουσίας μου μέσα στην ομάδα. Γιατί εγώ έχω βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της περιουσίας μου. Πόσα χρήματα βάλατε? 1,5 εκατομμύριο ευρώ.